Μακελιό σήμερα λίγο πριν τις 9 το πρωί στη Νίκαια της Γαλλίας. Ισλαμιστής εισέβαλε στην εκκλησία της Παναγίας φωνάζοντας «Αλλαχού Ακμπάρ» και φέρεται να έχει αποκεφαλίσει 3 άτομα, μεταξύ των οποίων και μία γυναίκα. Δεν αποκλείεται ωστόσο ο αριθμός των νεκρών να αυξηθεί. Οι αρχές μιλούν μέχρι στιγμής για πάνω από 15 τραυματίες. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Κριστιάν Εστροζή, ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών ενημερώνει ότι η αστυνομική επιχείρηση είναι ακόμα σε εξέλιξη και προς αναζήτηση συνεργών. Όλα αυτά λίγες εβδομάδες μετά τον αποκεφαλισμό του Γάλλου δασκάλου και με φόντο την έντονη αντιπαράθεση του πρόεδρου Μακρόν με τον Τούρκο ομολογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τις καρικατούρες της Σαρλί Εμπντό που προσβάλλουν τον Τούρκο πρόεδρο, το Ισλάμ και το Μωάμεθ.